την οποία έχω κάνει και σε προηγούμενους μάρτυρες στην Επιτροπή, ξεκινώντας και διερευνώντας αυτό που είναι αντικείμενο της Επιτροπής. Ό,τι θέλετε και μπορώ θα σας απαντήσω, κύριε Βαρύ. Ευχαριστώ πολύ. Όποια δύσκολη ερώτηση θέλετε, οποιοσδήποτε από τους κυρίους βουλευτές. Δύσκολες ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Η αλήθεια, όποιος λέει την αλήθεια, δυσκολεύεται. Είμαστε σύμφωνοι. Λοιπόν, πότε ιδρύθηκε η εταιρεία που είχε το Alter? Δεν έχω ιδέα. Δεν θυμάμαι. Εσείς την ιδρύσατε? Πράγματα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάστε? Εγώ δεν θυμάστε. Το Alter, να σας πω κάτι. Το κανάλι, όχι το Alter. Δεν θυμάστε? Το κανάλι 29, θέλετε να πείτε. Mm-hmm. Το κανάλι λοιπόν 29, εγώ επειδή ήμουν από 18 χρόνων κάνω τον εκδότη. Είμαι εκδότης, είμαι δημοσιογράφος, είμαι ρεπόρτερ. Δεν ήθελα να έχω καμία σχέση με τα μέσα. Με τα... Ναι, αλλά τώρα μην το κουράζουμε γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Δεν θυμάστε. Δεν θυμάστε. Πώς ρωτούσα μια ημερομηνία. Οπότε, δεν θυμάστε. Δεν θέλω ότι κάτι άλλο. Εμπήκα στον χώρο της τηλεόρασης. Γιατί με πάτε στο 65 εμπήκα, τώρα πάλι. Εμπήκα στον χώρο της τηλεόρασης με προτροπή του Λαλιώτη. Του Λαλιώτη. Του Λαλιώτη. Διότι τότε που είχε πέσει η κυβέρνηση Παπανδρέου θέλανε να μιλήσουν στην. Έχει σημασία για αυτό που σας λέω. Αν δεν έχει. Ναι. Μα για αυτό βεβαίως ναι. Πώς λοιπόν, δεν έχει. Τότε λοιπόν που, ήταν, που είχε πέσει η κυβέρνηση Παπανδρέου και ήθελα να πάνε στη Θεσσαλονίκη να μην δεν τους μετέδε την ομιλία του Παπανδρέου. Ο Λαλιώτης γιατί ερχόταν και μίλαγε με εσάς, τι δουλειά είχε? Υπάρχει βουλευτής και υπουργός να μην έχει μιλήσει με εκδότες? Εσείς επομένως, έχετε μιλήσει εσείς επειδή τώρα δύο λεπτά γιατί εντοπίζω μια αντίφαση, αν θέλετε να μου το διευκρινίσετε, ναι. Αν θέλετε. Εγώ ασφαλώς θέλω. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα. Εδώ εσείς ήρθατε με καταγγέλλοντας το τρίγωνο της διαπλοκής, ναι. Και μόλις μας είπατε ότι εσείς προσωπικά διαπλέκεστε. Σας είπα, όχι, δεν με διαπλέκομαι. Σας είπα, εγώ με πίεσε, σας είπα. Με πίεσε. Και με πίεσε ο Λαλιώτης. Πώς σας πίεζε, τι σας έκανε? Μου λέει, σε παρακαλώ, βάλε 10 εκατομμύρια από ένα κουμπό. Να βάλε ένα κουμπό και βάλε από τη ζέφη μου το κορόιδο και έφτιαξε από κουμπό για να μεταδώσει την ομιλία του Παπανδρέου. Δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν θέλω κάτι άλλο. Εντάξει, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πότε μεταβιβάσατε την ιδιοκτησία του Alter? Το 2000. Το 2000. Σε ποιον? Στον Αθανασούλη. Πόσο? Το 50% και τη διοίκηση και διαχείριση. Στον Αθανασούλη. Διοίκηση και διαχείριση. Και διαχείριση. Με συμφωνητικό. Ναι. Κρατήσατε το άλλο 50. Το συμφωνητικό το έχει φτιάξει ο συνάδελφός σας, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Πολύ καλά. Ο οποίος ήταν και στο διοικητικό συμβούλιο του Alter. Ωραίοτατο. Και να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Κρατήσατε εσείς το άλλο 50. Εγώ με εταιρείες και ο γιος μου. Ναι, εν πάση τόση τα συμφέροντα τα δικά σας. Τα συμφέροντα, ναι. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε όλοι είμαστε... Ο Γιαννίκος μετοχές είχε? 25%. Πότε τις πήρε? Δεν θυμάμαι πότε. Από ποιον? Ποιος μεταβίβασε στο Γιαννίκο? Ο Αθανασούλης. Ο Αθανασούλης. Εσείς κρατήσατε το 50%? Εγώ κράτησα το 50%. Το οποίο το διατηρήσατε και μέχρι τέλους το 50%. Όλες μαζί οι εταιρείες, ναι. Όλες μαζί οι εταιρείες, ναι. Ωραία. Είχε συμμετοχή... Αλλά όταν έχεις το 50%, κύριε Βορύδη, θα ξέρετε, και έχει άλλο στη διαχείριση και την διοίκηση, δεν έχεις τίποτα. Μάλιστα. Είχατε... Καλά, μη μου τα λέτε εμένα. Όχι, αυτά. Όχι, τα λέω, σε εσάς τα λέω. Όχι, εμένα μη μου τα λέτε αυτά. Ναι, σε εσάς τα λέω. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, για πείτε μου κάτι άλλο. Είχατε συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο? Είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικό μέλος. Μη εκτελεστικό μέλος. Μέχρι τέλους? Όχι, παραιτήθηκα. Με έδιωξε ο Αθανασούλης. Κάποια στιγμή που ο Αθανασούλης είχε πάρει την πλειοψηφία, με έδιωξε. Mm-hmm. Ο Αθανασούλης μαζί με τον Λιαρέλη με διώξανε. Μάλιστα. Πόσα λεφτά πήρατε για να μεταβιβάσετε το 50%? Πόσα λεφτά πήρα για να μεταβιβάσετε το 50%? Σας είπα. Είχαμε συμφωνήσει 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια. Ναι, και πήρατε το 1,5. Και πήρατε το 1,5. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Να υποθέσουμε, λοιπόν, δεν λέω για τη χρηματιστηριακή αξία, για την αυτή που συμφωνήσατε, ότι πάντως το άλλο 50% που είχε μείνει, κατ' ελάχιστον έκανε άλλο 1,5. Σωστά. Είπατε. Να συμφωνήσουμε, λέω. Ναι. Δεν λέω τώρα για χρηματιστηριακές αξίες. Ναι. Συμφωνήσατε να μεταβιβάσετε το 1,5, το 50% για 1,5 δις. Ναι. Για 2, πήρατε 1,5. Ναι. Να συμφωνήσουμε ότι το άλλο 50% που έμεινε στα χέρια σας έκανε 2 δις. Όχι, δεν με παρακολουθήσατε, γιατί αν με παρακολουθήσατε δεν μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Για πείτε μου. Διότι είχα προσφορά 10 δισεκατομμύρια. Τι κάνατε? Είχα προσφορά για το 100% το 10 δισεκατομμύρια. Μα εγώ παίρνω το έλασον. Επομένως δεν πήρα. Μα τι το έλασον? Το έλασον. Μα εγώ δεν πήρα το περισσότερο, το 10. Θέλετε το παραπάνω λοιπόν. Το 10. Ναι. Τα 10 ή τα 30 κτλ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Για να μου πείτε τώρα το εξής. Δηλαδή εγώ από αυτή τη συναλλαγή έχασα. Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα το εξής. Ναι.
πήρε το κανάλι δύο δάνεια και πηγαίνω στο πόρισμα. Ένα 80 εκατομμύρια και ένα 20 εκατομμύρια το 2009. Σωστά τα λέω ή όχι? Δεν έχω ιδέα. Να ρωτήσετε την διοίκηση της εταιρείας. Μάλιστα. Δεν έχω ιδέα. Θέλετε τώρα να πείσετε την επιτροπή μας για το εξής. Ότι για το 50% μιας εταιρείας, μάλιστα, στην οποία είχατε συμμετοχή μέχρι τέλους, στην οποία συμμετείχατε, ναι, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην, ναι, οποία ο γιος σας υπογράφει ισολογισμούς, ναι, στην οποία καταθέτεται εν συνεχεία την αίτηση πτωχεύσεως, δεν είχα ιδέα. Εσείς θέλετε δεν να μας πείτε. Ιδέα, όπως δεν είχα ιδέα. Δεν είχατε ιδέα για τίποτε. Όπως δεν είχα ιδέα με το Μητσοτάκη που είμαστε συνέδεροι. Όπως δεν είχα, ναι, ιδέα, ναι, με τον Βαρδινογιάννη που είμαστε συνέδεροι. Αυτό. Διότι αυτό, έχω μάθει να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Αυτό. Ναι, να ρωτήσω κάτι για την εμπιστοσύνη. Όχι, λέτε, για την εμπιστοσύνη. Για την εμπιστοσύνη. Ναι. Είχατε ιδιαίτερη σχέση με τον κύριο Αθανασούλη? Όχι. Όχι. Σας είπα, μου τον έφερε ο Μάκης ο Μάκης ο Γιαμπαζολιάς. Ο Γιαμπαζολιάς. Ναι. Είχατε ιδιαίτερη σχέση με τον κύριο Γιαννίκο? Όχι. Είχατε συγγένεια? Όχι. Όχι. Για ποιο λόγο να εμπιστευτείτε κάποιους με τους οποίους δεν έχετε φιλική διότι σχέση? Ο Γιαννίκος, δεν έχετε ιδιαίτερη διότι, σχέση. Δεν διότι έχετε συγγένεια. Ο Γιαννίκος ήταν ο καλύτερος στην τηλεόραση. Ο καλύτερος, ναι, ήταν. Έκλεβε και ήταν και ο καλύτερος. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι, ωραία, η πραγματικότητα. Να σας ρωτήσω κάτι. Μέρισμα διενέμετο κατά τη διάρκεια 2000 ή 2008. Ποτέ. Εσείς λοιπόν έχετε μια εταιρεία η οποία έχει αξία 30 δις, λέτε, χρηματιστήρια. Όχι εγώ. Το μερίδιο σας. Όχι εγώ. Όχι εγώ. Εσείς που είχατε η πολιτική που ελέγχατε το χρηματιστήριο, που ανοιχτήκατε το χρηματιστήριο στην κλοπή. Λέω τώρα εγώ για τα περιουσιακά σας στοιχεία. Διότι να σας πω κάτι, τα λεφτά του Κοσμάκη τα πήραν στο χρηματιστήριο με την ανοχή των πολιτικών. Κύριε Πρόεδρε, λίγο εγώ δεν θέλω τώρα. Θέλω να μιλήσουμε συγκεκριμένα τώρα. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ακούω εσάς μόνο, θα ακούτε και εμένα, ναι. Όχι, τις απαντήσεις. Εσείς. Δεν θα κάνουμε μονόλογο εδώ πέρα. Κανένα μονόλογο. Λοιπόν, σας λέω για το χρηματιστήριο. Δεν μονόλογο, κύριε Κουρή. Εγώ απλώς έχετε εδώ να διευκρινίσουμε λίγο τους ρόλους. Εμείς ρωτάμε. Σας παρακαλώ, κύριε Κουρή, έχει δίκιο σε αυτό. Εμείς ρωτάμε, σας απαντάτε. Απαντάτε όπως θέλετε. Όπως θέλετε, απαντάτε. Αλλά πρέπει πάνω στο ρόλο όπως θέλετε. Όχι, όχι, όχι. Όπως θέλετε εσείς. Όχι, βέβαια. Ό,τι θέλετε εσείς. Κύριε Κουρή, απλώς λέω το εξής. Ότι όταν απαντάτε, περιμένετε να ολοκληρώσετε την ερώτηση ο βουλευτής. Και δεν θέτετε εσείς τις ερωτήσεις. Με ρωτάει, όχι, με ρωτάει. Ναι, ναι, απλά και περιμένετε. Αν μιλάει σε έντονο ύφος, θα του μιλήσω δύο φορές σε έντονο ύφος. Απλά λέω, περιμένετε να γίνει ερώτηση. Γιατί δεν συμβαλωνείτε. Απλά περιμένετε να γίνει ερώτηση. Δεν υπάρχει θέμα. Κάνετε λαμπρά. Δεν έχει πρόβλημα, κύριε Βουλευτή. Συνεχίστε. Λέω λοιπόν το εξής για να επανέλθω. Εσείς λοιπόν λέτε και θέλετε να πείσετε την επιτροπή μας, ναι, ότι για μία περιουσία που είτε την αποτιμήσετε στα 30 δις, είτε την αποτιμήσετε στα 10 δις, είτε την αποτιμήσετε στα 2 δις, πάντως είναι μία μεγάλη περιουσία, ναι, για αυτή την περιουσία έχετε βρει δύο άσχετους ανθρώπους, δεν συνδέεστε, ναι, φιλικά, δεν συνδέεστε συγγενικά. Γνωστοί στην αγορά. Γνωστοί στην αγορά. Προσέξτε. Μέρισμα. Και περιουσία ένα δισεκατομμύριο. Να τελειώσω την ερώτησή μου. Μέρισμα δεν σας δίνουν για 10 χρόνια. Ναι. Φράγκο δεν παίρνετε από μια περιουσία 2 δις, 10 δις, 30 ναι, δις. Ναι, ναι. Αλλά ερώτηση δεν κάνατε όλον αυτόν τον καιρό. Ναι. Ούτε είδατε ισολογισμό. Ναι. Ούτε ανησυχήσατε ότι κάτι, ναι, δεν πάει καλά. Εσείς δεν έχετε μετάνιωση στη ζωή σας. Όταν βγαίνετε φωτογραφία με τα τσακούρια, δεν έχετε. Α, αυτό είναι. Άσε τώρα. Άντε, μπράβο, πες το τώρα. Να, γιατί αυτό είναι το κουρί. Κύριε Κουρί. Τώρα, κύριε Κουρί. Κύριε Κουρί. Κύριε Κουρί. Κύριε Κουρί. Πάμε τώρα. Κύριε Κουρί, σας παρακαλώ. Μα κύριε Κουρί, το βραβείο στο διαγωνισμό. Είμαι μεγαλύτερος από εσάς και πρέπει να με σέβεστε. Είμαι μεγαλύτερη προσφορά στον τόπο. Το βραβείο στο διαγωνισμό έχει χάρη, σας το δίνω. Θα κάνετε ερωτήσεις λοιπόν σωστές. Κύριε Κουρή, σας παρακαλώ. Κύριε Κουρή, κύριε Κουρή. Ναι. Κοιτάξτε, λοιπόν, σας παρακαλώ. Κύριε Κουρή, εγώ σας μιλάω. Οι βουλευτές έχουν το